Στον κύριο Φώτη Κουβέλη συζητήσαμε θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της κυβέρνησης, προώθησης του κυβερνητικού έργου, γιατί η χώρα πρέπει να πάψει να νιώθει αμήχανη και να φυγεί από το προεκλογικό κλίμα, να αποκτήσει νέους ρυθμούς, ρυθμούς οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίοι για την έξοδο από την κρίση που είναι η επιθυμία και η ανάγκη όλων των Ελλήνων. Είχαμε ανοιχτή τηλεφωνική ακρόαση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του. Επειδή ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε ήδη, δεν μπορεί να μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής, δεν έχει νόημα να μετάσχουμε και εμείς ως αρχηγοί των κομμάτων στην κυβερνητική αντιπροσωπεία, μια που δεν θα πραγματοποιηθούν οι κατηδίαν πολιτικές επαφές, οι οποίες θα είχαν νόημα πολύ μεγαλύτερο από αυτή καθ' αυτή την τυπική διαδικασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπό την ιδιότητά μου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να βρίσκομαι βεβαίως στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, για τις συναντήσεις με τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων και για τη συνάντηση στον μικρότερο κύκλο των Σοσιαλιστικών Κομμάτων που μετέχουν σε κυβερνήσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμως είναι μια κομματικού χαρακτήρα δραστηριότητα που ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή, διότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι στην προσπάθεια για την αναθεώρηση της Δανειακής Σύμβασης προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτοί είναι που θα αλλάξουν τους συσχετισμούς, αλλά δεν είναι η κυβερνητική συμμετοχή η επίσημη στην Σύνοδο. Τα σχετικά με την κυβερνητική συμμετοχή θα τα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Γιατί η χώρα φυσικά πρέπει να εκπροσωπηθεί όπως προβλέπουν οι διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μου με τον κύριο Κουβέλη, αυτό που επήγει είναι η συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Διαπραγμάτευσης, που αποτελεί μια βασική πρότασή μας. Η διάκριση άλλωστε ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης βοηθά και τον διαρκή διάλογο με την αντιπολίτευση. Γιατί η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης είναι μια διαρκής ανοιχτή πρόσκληση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να μετέχουν στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Είναι προφανές ότι αυτή η Εθνική Ομάδα κινείται σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο της πολιτικής διεύθυνσης της διαπραγμάτευσης, το απαρτίζουν ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο του διυπουργικού συντονισμού, το οποίο πρέπει να οργανωθεί με τρόπο έξυπνο και καλά στοχευμένο για να προωθήσουμε τους στόχους μας. Με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών. Υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο με τους θεσμικούς εκπροσώπους της χώρας, με τον εκπρόσωπό μας στο Euro Working Group, που είναι το διαρκές και κρίσιμο όργανο, με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον Επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, με τον Έλληνα Αντιπρόσωπο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον Έλληνα Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και ένα ακόμη επίπεδο, που είναι το επίπεδο των προσώπων που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Και εκεί μπορούμε να συνεισφέρουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει τη μάχη της διαπραγμάτευσης εκ του συστάδιν, όπως είναι ο κύριος Ζανιάς, ο κύριος Χριστοδούλου και άλλα πρόσωπα ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης. Αυτή η πρότασή μου ευελπιστώ ότι θα γίνει δεκτή. Και πρέπει να γίνει το ταχύτερο δεκτή, διότι πρέπει από τώρα να προετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη των επικεφαλής της Τρόικας και κυρίως για την επίσημη αποστολή της Τρόικας και την επισκόπηση όλων των θεμάτων, που θα είναι και η βάση των πολιτικών συζητήσεών μας για να πετύχουμε την παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής και όλα τα άλλα θέματα που έχουμε στην πραγματικότητα εντοπίσει και καταστήσει κοινή βάση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της κυβέρνησης αυτής. Ναι, ναι, είναι κοινή η επιθυμία μας να συναντηθούμε το ταχύτερο. Μπορώ να πω ότι θα είμαστε σε διαρκή, σε καθημερινή επαφή. Πρέπει να σεβαστούμε
το πρόβλημα υγείας του κυρίου Σαμαρά. Του εύχομαι και πάλι, το έκανα κατ' επανάληψη, κατηδίαν περαστικά και υπομονή. Πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών του. Αλλά βεβαίως η χώρα έχει ανάγκες. Οι εξελίξεις τρέχουν σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα αυτά από πολύ κοντά και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις πολιτικές οδηγίες που πρέπει να δώσουμε για να έχει η χώρα φωνή, για να αποκτήσει η χώρα ρυθμό, για να αποκτήσουν οι Έλληνες την αίσθηση ότι υπάρχει στη χώρα ένα κέντρο που τη διευθύνει πολιτικά και τη διευθύνει πολιτικά με σταθερότητα και με προοπτική. Είπαμε με τον κύριο Σαμαρά ότι είναι σκόπιμο, ανεξαρτήτως από τις κατηδίαν συναντήσεις που κάνουμε με τους ομολόγους μας ή με άλλα κρίσιμα πρόσωπα, να οργανώσουμε και μία κοινή εμφάνισή μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων είναι οι Βρυξέλλες, η Φραγκφούρτη, θα μου επιτρέψετε να πω είναι η Ουάσιγκτον, λόγω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και βεβαίως οι πρωτεύουσες των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που κανοναρχούν στην συζήτηση για το μέλλον της Ευρωζώνης. Με τον κύριο Ράπανο μίλησα κατ' επανάληψη αυτές τις μέρες. Καταρχάς για να παρακολουθώ την πορεία των εξετάσεών του και της υγείας του. Μιλήσαμε και σήμερα το πρωί. Του εύχομαι να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο και να είναι η διάγνωση καθόλου άριστη. Αλλά πολιτικά δεν μιλήσαμε. Ευχαριστώ πολύ.